Κύριος ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως τον εκμαλώτων ελευθερωτής και των τοχών υπεράσπιστης, ασθενούντων ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπέο φόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήρε τα σφυκάς ημών. Υπερμόνα, προσώ, τι! Λίγοτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστή. Η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητο. 3 Φεβρουαρίου 2019. Εμείς, παρό! Υπαξιωματικοί, στρατιώτες, εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό της Διοίκησης Κέντρου 4η Ιεραρχία Πεζικού Πελοπόννησος. Με απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου αποστρατεύομαι και επανέρχομαι στον πολιτικό βίο, παραδίδοντας τη Διοίκηση Ιεραρχία στον καταξιωμένο συνάδελφο και φίλο, ταξίαρχο κύριο Αλεξόπουλο Αθανάσιο, ένα άριστο και διακεκριμένο επαγγελματία αξιωματικό, άοκνο εργάτη, σεμνό στρατιώτη που είμαι βέβαιος ότι θα δικαιώσει τις προσδοκίες όλων. Σας προτείνω να τον εμπιστευτείτε απόλυτα, να τον βοηθήσετε στο έργο του και να τον ακολουθήσετε στον δρόμο που θα χαράξει. Απερχόμενος, υποκλίνω με σεβασμό και ευλάβεια στις έδοξες πολεμικές σημαίες της Μεραρχίας και των ιστορικών συνταγμάτων και από τίο ύψης στο φόρο τιμή στους αθάνατους νεκρούς μας που θυσιάστηκαν ηρωικά στα πεδία των μαχών, σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνου μας. Με την ευκαιρία όμως αυτή του αποχαιρετισμού των όπλων, θα ήθελα να διατρανώσω προσπάθησα κατεύθυνση ότι ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα που δίκησα τη Διοίκηση Κέντρο 4η Ιεραρχία Πεζικού Πελοπόννησος και είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ άριστα με συναδέλφους, βρήκα πολλούς καλούς και άξιους συνεργάτες, γνώρισα πράγματα που δεν τα ήξερα, γνώρισα ένα τόπο με ανθρώπους και αξίες που δεν τις φανταζόμουν. Λάβαρο της 4ης Ιεραρχίας Πεζικού. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώτες και πολιτικό προσωπικό της Διοίκησης Κέντρο
τέταρτη μεραρχία πεζοτικού πρωτοβούλου των σχολών, των συγκροτημάτων, των μονάδων, των ανεξαρτήτων υπομονάδων, των στρατιωτικών υπηρεσιών και στρατιωτικών καταστημάτων, του στρατού σειρά και τη οικονομική αεροπορία τη περιοχή αρχή του σχηματισμού. Με απόφαση τη ιεραρχία αναλαμβάνω τη διοίκηση τη διοίκηση κέντρων τέταρτη μεραρχία πεζοτικού πρωτοβούλου. Έχοντα ήδη επίγνωση τη τιμή που μου έγινε, αλλά και των υποχρεώσεων και ευθυνών που απορρέουν από αυτή. Υποκλίνομαι με σεβασμό και ευνάβεια στι τιμημένε πολεμικέ σημαίε τη εσωτερική μεραρχία και των ένδοξων συνταγμάτων τη διοίκηση κέντρου, και αποδίδω φόρο τιμή και ευγνωμοσύνη στου ένδοξου και αθάνατου αυτού που έπεσαν υπερασπιζόμενοι τεχνικά ιδεώδη στου μακροχρόνιου αγώνε του έργου μα. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που παραλαμβάνω τη διοίκηση από τον αντιστράτηγο Γιώργο Μπουζάκη, του οποίου ο επαγγελματισμός, η προσωπικότητα και η χρηστή διοίκηση ανέβησαν και επιβράβησαν το έργο που συντελέστηκε στον χρόνο της διοίκησης του στη διοίκηση κέντρου. Έχω πλήρη συνέστηση των ευθυνών και των υποχρεώσεων που όπως σήμερα επομίζομαι και δηλώνω ότι θα τηρήσω πιστά τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τους νόμους και θα απαιτήσω την πιστή τήρηση του από όλους χωρίς καμία εξαίρεση. Ο οδηγό και φάρο των ενεργειών μου θα αποτελέσει η αποστολή. Ξεκινά πριν από 107 χρόνια, τον Ιανουάριο του 1912, όπου συγκροτήθηκε με νέα δραστηριότητα, αποτελούμενη από το 8ο, 9ο και 10ο Σύνταγμα Απαιτητού. Η διοίκηση κέντρων τετάρτη μεραρχία απαιτητού στα δομήν του στρατόπεδου του Λαπούτα, συνθήκε εκπαλλημένη τη πόλη. Το πόσο μήνυμα για τη διοίκηση κέντρων είναι η διοίκηση των συγκροτημάτων μονάδων που εδρεύουν στην περιοχή εκκλήση. Ο συντονισμός και η διέγγιση της λειτουργίας του κέντρων εξαίρεται στις διέγγιμες της συνεργασίας. Τώρα, διέγγεται από το χώρο της παρελάσσεως της πολιτικής σημαία της διέγγισης της κέντρων και ακολουθούν οι πολιτικές κοινές των ιστορικών συγκαρτάτων. Για την προσφορά στους αγώνες του έργου, οι πολιτικές κοινές των συγκαρτάτων έχουν δημιουργηθεί με τα κοινάκια αδεία, ενώ το ένα και σύνταγμα προτιμούν τον πολιτικό καθό απαράξιο. Είναι οι σημαίες που κάτω από αυτές είχαν το αίμα των συγκρατικών των υπαρικών πατρίδα μας και είναι αυτές που κάτω στα χέρια τους. Λοιπόν, οι παλαιότεροι θα αναλώνουν τη δικά τους.